Πάμε να μιλήσουμε και να δώσουμε πληροφορίες σε εσάς που είσαστε μέσα στο χώρο του τουρισμού αναφορικά με την Τρίτη Παγκρίτια ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης, μια εκδήλωση η οποία διοργανώνεται 18 Ιανουαρίου στο Ηράκλειο και 24 Ιανουαρίου στα Χανιά. Θα καλημερίσω ευθύς αμέσως, γιατί εκείνος θα μας δώσει και θα σας δώσει τις πληροφορίες, τον κύριο Γιώργο Σφαγιανάκη. Καλημέρα. Την ευχή να είστε καλά. Καλημέρα σας, μια χαρά είμαστε. Εργαζόμαστε για τη νέα σεζόν και στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε για τρίτη συνεχή χρονιά την Παγκρίτια ημέρα καριέρας. Θα γίνει τις 18 του μήνα στο Ηράκλειο, στο Ατλαντής, και στο 24 στο Ακάλι, στα Χανιά. Μπορούν να έρθουν οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί σε ξενοδοχεία, είτε εργάζεται ήδη, είτε θέλει να εργαστεί για πρώτη φορά. Επίσης σπουδαστές από σχολές τουριστικές, οι οποίοι θα ασχοληθούν με το επάγγελμα είτε για πρακτική, είτε έχουν τελειώσει την πρακτική τους και θέλουν να μπουν στο επάγγελμα για πρώτη φορά. Ξέρετε, ο ξενοδοχειακός κλάδος, ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, πολλά εργατικά χέρια, ούτως ή άλλως υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια και εξαιτίας της πανδημίας. Συνεχίστηκαν αυτά τα προβλήματα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το εργατικό δυναμικό και την τουριστική περίοδο, η οποία πριν από κάνα δύο μήνες ολοκληρώθηκε σε όλη την Κρήτη. Νομίζω ότι είναι άκρος επικοδομητικό αυτό το οποίο γίνεται και ενημερωτικό. Έχει μέλλον ο τομέας, θα σας ρωτούσε κάποιος, της εργασίας και ο ξενοδοχειακός κλάδος με όλα αυτά τα οποία ακούμε και κυρίως την αντιμετώπιση των ξενοδοχοϋπαλλήλων από την πλευρά της πολιτείας, κύριε Σφαγιανάκη? Πολύ σωστά θέτει το θέμα. Καταρχήν, σαν κλάδος, είναι ο πιο δυναμικός και ο πιο αναπτυσσόμενος που έχουμε και στην Κρήτη και στην Ελλάδα. Ειδικά στην Κρήτη θα γίνουν πάρα πολλά έργα, πολλές επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, με τη μεγαλύτερη αυτή του αεροδρομίου Καστελίου, αλλά και πολλές μεγάλες εταιρείες ήδη έχουν δρομολογήσει μεγάλες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες. Το επάγγελμα αυτό θα έχει μεγάλη προοπτική, διότι θα χρειαστούμε, εκτός από πάρα πολλές θέσεις εργασίας, αλλά πολλές από αυτές είναι υψηλόβαθμες, στελέχη. Κάθε μονάδα έχει πάρα πολλά στελέχη. Άρα λοιπόν, όποιος μπει τώρα στον τουρισμό θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Από εκεί πέρα τώρα τα προβλήματα που είπατε. Εμείς, σαν σύλλογος, Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, σε συνεργασία και με τα σωματεία των ξενοδοχοπαλλήλων και με τους στενούς ξενοδόχους, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να βελτιώσουμε και τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις απολαβές. Προς το παρόν υπάρχει μια εμφανή βελτίωση χρόνο με το χρόνο. Θα είναι όλο και καλύτερη. Το βασικό μας θέμα είναι αυτό που είπατε και με την πολιτεία, ότι πρέπει να δει ότι αυτό το επάγγελμα δεν είναι απλά ένα επάγγελμα για 6 μήνες και μπορούν οι άνθρωποι με αυτό το επάγγελμα μόνο να στηριχτούν τη διαβίωση τους. Θα πρέπει να στηρίξουν το τουρισμό στηρίζοντας τους υπαλλήλους της εποχιακής. Το μεγάλο αγκάθι νομίζω είναι το Ταμείο Ενεργείας, έτσι, ή αυτό ακριβώς, που λέτε από τον Παγκρίτιο Σύλλογο Διευθυντών Ξενοδοχείων πάρα πολλές φορές και από το παρελθόν, κύριε Σφαγιανάκη, ότι στηρίζει την εργασία πολύ περισσότερο, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να τα καταφέρεις και να δώσεις μια όθηση παραπάνω. Βεβαίως. Λοιπόν, πολλές φορές θεωρείται ότι θα είναι μια εξαίρεση για τους υπαλλήλους του τουρισμού, τους εποχιακούς υπαλλήλους, και γι' αυτό προφανώς η πολιτεία δεν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. Αλλά πρέπει να το δει από άλλο πρίσμα, διότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζει την τουριστική οικονομία, άρα ένα μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού του κράτους, στηρίζει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Δηλαδή από αυτό έχουν ωφεληθεί όλο το σύστημα. Δεν είναι ένα κόστος, είναι μια επένδυση στον τουρισμό. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε και θα συνεργαστούμε και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς που είναι εμπλεκόμενοι, για να επιτέλους η πολιτεία να το καταλάβει αυτό, για να βρούμε σωστά μέτρα όμως. Έτσι, δεν θέλουμε να βρούμε αντιπαραγωγικά μέτρα. Θέλουμε να βρούμε παραγωγικά μέτρα που να στηρίζουν όμως
το εισόδημα, το ετήσιο εισόδημα αυτών των ανθρώπων, διότι αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν τον τουρισμό. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Αντί να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, διότι απαιτείται στη συνέχεια και η εμπειρία και η γνώση και η διαβίου μάθηση και οι σχολές, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τουλάχιστον σαν Παγκρίτιος Σύλλογος το έχετε πει 1.000.000 φορές. Βεβαίως, πάντα το λέμε και προσπαθούμε και κάνουμε και δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Σφακενάκη. Επίσης πρέπει να γίνει μεγάλη προσπάθεια στην αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κατηγορίες προβλημάτων. Είναι τα τρέχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες σχολές, δηλαδή έχουν πολλές ελλείψεις σε υλικό εκπαιδευτικό, σε υποδομές, σε συντηρήσεις, που είναι πολύ σημαντικό, που πρέπει να δοθούν κονδύλια για να στηρίξουν τη λειτουργία των σχολών αυτών. Και επίσης θα γίνει μια σωστή αναδιάρθρωση των σπουδών ώστε να αναβαθμιστούν. Σωστά. Σε αυτές τις ημέρες καριέρας, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα, θα συμμετέχει μεγάλος αριθμός διευθυντών ξενοδοχειακών μονάδων, όπως και υπεύθυνοι προσωπικού και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, έτσι. Βεβαίως. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που δίνουμε σε όλο τον κόσμο που θέλει να έρθει σε επαφή με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Μέσα σε μία αίθουσα να βρει μέσα σε μία μέρα τόσους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για το χώρο, να συζητήσει μαζί τους, να πάρει πληροφορίες, να δει τις διαθέσιμες θέσεις, να μπορεί να πάρει κατευθύνσεις για την συνέχεια. Είναι μια πάρα πολύ υποστηρικτική ενέργεια, η οποία την κάνουμε με πολύ αγάπη πραγματικά. Έχουμε ένα πολύ άνετο περιβάλλον να μιλήσουμε, δεν υπάρχει κανένα λόγο για στρες. Γιατί καμιά φορά κάποιοι έρχονται και είναι λίγο έτσι κουμπωμένοι. Ίσα-ίσα που εμείς έχουμε εξοικείωση με το ανθρώπινο παράγοντα, είμαστε στο σέρβις, είμαστε με τους πελάτες, είμαστε με το προσωπικό. Είναι πολύ ωφέλιμο να έρθει κάποιος να μας γνωρίσει, να τον γνωρίσουμε και να πάρει πληροφορίες. Μάλιστα. Η μέρα αυτή καριέρας ή οι μέρες καριέρας, μία στο Ηράκλειο και γι' αυτό πάω στον Πολυφυντικό και μία στα Χανιά, με χορηγό επικοινωνίας την Κρήτη TV 84, Νέα Κρήτη, με site neakriti.gr. Είναι η τρίτη φορά η οποία γίνεται, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, και το Όμιλος Κρήτη TV μας στηρίζει επιχειρηνιακά και τις τρεις φορές, όπως και είναι συνδιογραμματής η Περιφέρεια Κρήτης. Γενικά η Περιφέρεια Κρήτης μας στηρίζει σε πολλές από αυτές τις δράσεις, γιατί είναι για το κοινό καλό και πάντα είναι αρρωγός. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις δύο ημέρες καριέρας? Οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να εργαστεί στον τουριστικό χώρο, στο ξενοδοχειακό χώρο, γιατί εμείς είμαστε ξενοδοχεία. Μπορεί να είναι ήδη εργαζόμενος, μπορεί να θέλει να εργαστεί ή μπορεί να είναι σπουδαστής και θέλει να κάνει την πρακτική του. Μάλιστα. Υπάρχει και μια συγκεκριμένη ημερομηνία όπου θα πρέπει να γίνονται κάποιες αιτήσεις ή απλά ενημερώνεται για το χώρο, το χρόνο και προσέρχεται, κύριε Σφακιανάκη? Έχουμε στο site μας μια πλατφόρμα που γίνονται δηλώσεις, και αυτό για να γίνει διαδικαστικά πιο εύκολη η πρόσβαση, αλλά μπορεί και στην ίδια ημέρα να έρθει στο desk της γραμματείας εκεί και να κάνει το check-in, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά καλό είναι να μπουν στο site μας που είναι το cretahotelmanagers.gr και να κάνουν μια αίτηση ώστε να είμαστε πιο οργανωμένοι και να τους εξυπηρετήσουμε. Ωραία. Καλύτερα. Η εκδήλωση στο Ηράκλειο 18 Ιανουαρίου από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο διαδικαστικό για τον κόσμο που ενδεχόμενα ενδιαφέρεται και σας ακούει αυτή την ώρα, στο Ατλαντή στο Ηράκλειο, και 24 Ιανουαρίου 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ακάλι στα Χανιά. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την τρίτη Παγκρίτια ημέρα καριέρας στις ξενοδοχειακές μονάδες της Κρήτης. Οι αριθμοί φέτος, για να το προχωρήσω και να το πάω λίγο παρακάτω, γιατί έχετε τουλάχιστον εσείς από τη δική σας την πλευρά και την γνώση του τι γίνεται, αριθμητικά με το κύμα των τουριστών πήγε πάρα πολύ καλά και είναι μια κοινή παραδοχή από όλους. Οικονομικά, εντάξει, καλά ναι μεν, αλλά υπάρχουν και τα αλλά. Η επόμενη χρονιά από τα προμηνύματά της τι δείχνει
κύριε Σφακιανάκη? Στην παρούσα φάση είναι θετικά τα μηνύματα. Έχουμε μια αύξηση των υποκρατήσεων, λέμε, το συνηθίζουμε να λέμε αυτή την εποχή. Βέβαια δεν είναι ο μεγάλος όγκος, αλλά μας δείχνει την τάση. Mm-hmm. Οπότε αυτή η τάση προς το παρόν για την περιοχή μας, την Κρήτη και την Ελλάδα, είναι θετική. Μπορεί να πω ότι είμαστε γύρω στο 5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Όμως είμαστε ακόμα στην αρχή και πάμε βήμα-βήμα, διότι όπως ξέρετε και ο τουρισμός είναι ένα ευαίσθητο προϊόν. Οπότε όταν όσο πάνε τα πράγματα δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις, εμείς περιμένουμε μια καλή σεζόν. Σίγουρα έχουμε επιστρέψει στο παλιό πεδίο, όπως ήταν, είχε διαμορφωθεί η κατάσταση πριν το COVID, που υπήρχε ο ανταγωνισμός από τις άλλες χώρες που είναι τουριστικές, όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τινησία, που μπορούν και προσφέρουν και χαμηλότερες τιμές από εμάς. Οπότε είμαστε συνεχώς, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε, να προετοιμαστούμε. Αλλά το θετικό είναι ότι υπάρχει διάθεση να ταξιδέψουμε στην Κρήτη και φαίνεται αυτό από τις προκρατήσεις. Ο Πακρίτης Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, αλήθεια, τι θα μπορούσε αυτή την ώρα να ζητήσει και τι ζητά ή τι ζητά από την πολιτεία ώστε να βελτιώσει περαιτέρω τις ποιοτικές υπηρεσίες που προσφέρει? Εγώ σαν σύλλογος, εμείς σαν σύλλογο θα θέλαμε τρία πράγματα. Βασικά το πρώτο είναι να δοθούν σοβαρές λύσεις και μόνιμες για την εργασία και το θέμα του προσωπικού. Το δεύτερο είναι της τουριστικής εκπαίδευσης. Και τρίτο είναι να επισπευθούν όλες οι υποδομές που υποστηρίζουν τον τουρισμό, διότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ανάπτυξη και αν δεν έχουμε προετοιμαστεί με τις υποδομές, δηλαδή εννοώ να έχει προχωρήσει γρήγορα ο βόρειος ειδικός άξονας, να γίνουν διευθετήσεις χωροταξικές, να δοθούν λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να εξασφαλιστούν πόροι όπως νερό, ενέργεια. Όλα αυτά πρέπει όλες οι διαδικασίες αυτές πρέπει να επιταχυνθούν και ο βασικός φορέας είναι σίγουρα η πολιτεία. Υποδομές, δρόμοι, νερό, ενέργεια. Τέσσερα βασικά θέματα. Ούτως ή άλλως που απασχολούν τον καθένα. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτά στις προκλήσεις για το 2024, αλλά πάτε με το σχεδιασμό το δικό σας να είναι μακροπρόθεσμος και όχι μόνο της επόμενης χρονιάς, για να συνεχίσει να έχει θετικό αποτύπωμα η χώρα μας και δει η Κρήτη για την οποία κουβεντιάζουμε αυτή την ώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις κουβέντες, κύριε Πρόεδρε του Πακρίτου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων. Παρακαλώ, βεβαιότατα. Ναι. Εμείς παράλληλα με τις εκδηλώσεις αυτές που είναι κάποιες συγκεκριμένες μέρες, στο site μας cretahotelmanagers.gr έχουμε μόνιμα μια πλατφόρμα εξεύρεσης εργασίας, η οποία δουλεύει με διπλό τρόπο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει και να δει διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να κάνει απευθείας επικοινωνία με τα ξενοδοχεία, ή το αντίθετο, να βάλει το βιογραφικό του, να πει ότι εγώ είμαι μπάρμαν και αναζητώ εργασία, και εμείς από τη δικιά μας πλευρά να του δούμε την αγγελία και να επικοινωνήσουμε με τον ενδιαφερόμενο. Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και αυτό δωρεάν, για να διευκολύνει όλη αυτή τη διαδικασία που κάνουμε. Νομίζω ότι είναι και πολύ πολύ σημαντικό να ξέρει ότι μέσα από αυτή την πλατφόρμα μπορεί να δώσει τα δικά του τα στοιχεία, έτσι ώστε στη συνέχεια στην εξεύρεση προσωπικού και εσείς από τη δική σας την πλευρά να μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί τους. Έχει ανοίξει αυτή η διαδικασία με τις νέες αιτήσεις για θέσεις, εκείνη το τελευταίο που ρωτάω? Ναι, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάει στη TV. Είναι πανεύκολη διαδικασία. Όλοι πλέον μπαίνουμε σε site και κάνουμε κάποιες εγγραφές. Είναι πάρα πολύ απλό. Μάλιστα. Για το ενδιαφέρον, εγώ ρωτούσα, αλλά λέτε ότι υπάρχει ούτως. Το ενδιαφέρον. Ναι, το ενδιαφέρον μπαίνει κόσμος. Γιατί αυτή λειτουργεί όχι μόνο πρόσφατα, την έχουμε από πέρυσι. Ωραία, και λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που δώσατε αυτή την ώρα σε εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Καλή σας ημέρα, κύριε Σφακιανάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.